μη κυβερνητική οργάνωση. Ασχολείται με την Μεσογειακή Φώκια Μονάχους Μονάχους. Δραστηριοποιείται σε αυτό το χώρο τα τελευταία 33 χρόνια. Μία από τις πιο σημαντικές επιτυχίες μας ήταν ότι για πάρα πολλά χρόνια η Μεσογειακή Φώκια ήταν ένα ζώο το οποίο στην παγκόσμια λίστα για τα κινδυνεύοντα είδη ανήκει στην κατηγορία του κρισίμως κινδυνεύοντος. Καταφέραμε πριν από μερικά χρόνια να το κατεβάσουμε μια κατηγορία, δηλαδή να φτάσει στο επίπεδο του απλώς κινδυνεύων. Και αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός της συνολικά είναι γύρω στα 750 ζώα σε όλο τον πλανήτη, σε όλη τη Μεσόγειο δηλαδή. Και μόνο στην Ελλάδα ζει περίπου το 50%, δηλαδή 350 με 400 ζώα ζουν μόνο στην Ελλάδα. Αυτό ήταν αποτέλεσμα του κυνηγιού του ανελαίτου που υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα για κάποιο διάστημα δελφίνια και φώκια ήταν επικηρυγμένα κιόλας από το κράτος. Ουσιαστικά δινόταν ανταμοιβή για τους ψαράδες, αν τα σκοτώνανε. Πώς συγκρούεται η ζωή της φώκιας με την ανθρώπινη δραστηριότητα? Κατά κύριο λόγο αυτό που βλέπουμε είναι ότι η υπεραλίευση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Λόγω του ότι οι φώκες αναγκαστικά πλέον για να βρουν τροφή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα ιχθυοποθέματα, έχουν μάθει, είναι πάρα πολύ έξυπνα ζώα, ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δίχτυα των ψαράδων για να βρουν τροφή. Άρα υπάρχει μόνιμως αυτή η σύγκρουση, η οποία δεν καταλήγει πάντοτε σε... Έχουμε δηλαδή πολλά περιστατικά ηθελημένης θανάτωσης. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τους ψαράδες. Είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον, καταλαβαίνουν περισσότερο πως μια τροφική αλυσίδα παίζει ρόλο στην επιβίωσή τους και για τα ίδια τους τα ψάρια. Η συμβουλή προς τους ανθρώπους που μπορεί να συναντήσουν μια φώκια ή κάποιο περιστατικό, ποια είναι? Η φώκια είναι ένα άγριο ζώο. Θα πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Η συμπεριφορά του μπορεί να είναι απρόβλεπτη. Μπορεί να χρειαστεί να προστατεύσει το μικρό του. Μπορεί να θεωρήσει τον άνθρωπο απειλή προς την ίδια. Δεν είναι επιθετικό ζώο. Δεν θα επιτεθεί ποτέ στον άνθρωπο για να φάει. Αλλά μπορεί να βρεθεί σε θέση άμυνας. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Βγαίνουν στην παραλία, ξεκουράζονται δίπλα σε λουόμενους, κολυμπάνε μαζί με ανθρώπους. Ναι, είναι ωραία όλα αυτά. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Εντάξει, δουλεύουμε με αυτά τα ζώα, ξέρουμε πόσο γλυκά μπορεί να γίνουν και πόσο έξυπνα είναι. Και τρυφερά ταυτόχρονα, αλλά παραμένει ένα άγριο ζώο, το οποίο είναι απρόβλεπτο. Καλούμε πάντα τη ΜΟΜ ή το λιμεναρχείο να ξέρουμε, να ενημερωνόμαστε ώστε να μπορούμε να δώσουμε οδηγίες, να στείλουμε κάποιον άνθρωπο στο σημείο να δει τη φώκια. Και τη θαυμάζουμε έτσι, τη θαυμάζουμε από μακριά, χωρίς να έχουμε προσωπική επαφή.